Η αλήθεια είναι ότι έχει πει και καμιά μια πάρα πολύ ωραία τάκα κάποιος ότι μιλάω στην Αμερική με το κινητό και δεν μιλάω στο φίλο μου δίπλα. Ναι. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Αυτό δείχνει μια απόσταση. Μεσολαβεί κόσμος που έχει χάσει την επαφή, είναι σαν τις παραστάσεις που γίνονται με τα μικρόφωνα το τελευταίο καιρό στο χώρο και χάνει την επαφή. Με τα μικρόφωνα γιατί το λέτε, γιατί... Μα τελευταία στην επίδαυρο, για την επίδαυρο, για το αρχαίο δράμα, ναι. Κινδυνεύουμε... Δεν θέλω να είμαι πολύ σκληρός, γιατί δέχομαι και την τεχνολογία, αλλά και η τεχνολογία ξέρει να μπαίνει, πρέπει να μάθει να μπαίνει πού και πώς. Φοβάμαι ότι δεν έχει γίνει αν. Μα συγγνώμη που σας διακόπτω τώρα. Εγώ επειδή γνωρίζω έως τίποτα για την επίδαυρο, αλλά το θυμάμαι αυτό. Η ακουστική της δεν ήταν πάντα το προσόν αυτού του θέατρου. Βεβαίως. Εκτός όλων των άλλων. Και εκπαιδευμένων ηθοποιών. Και εκπαιδευμένων ηθοποιών. Άρα πώς σε ένα θέατρο που φημίζεται για την ακουστική του βάζουμε μικρόφωνο. Μα γι' αυτό λέω ότι η ορχήστρα της επιδαύρου κινδυνεύει να γίνει πίστα. Σκληρό. Σκληρό. Αλλά αληθινό. Σκληρό, αλλά εμένα με πονάει αυτό το πράγμα. Γιατί χάνεις, βάζεις εμπόδια επαφής με αυτές τις 14.000, γιατί έχουμε παίξει και με τόσο κόσμο. Δεν το νιώθεις τον άλλον. Μιλάς σαν να παίζεις με ντουντούκα, σαν να κάνεις λαλητήριο είναι. Ή παίζεις χαμηλά. Χαμηλά. Δεν γίνεται, παιδιά. Είναι εγώ αυτό πιστεύω. Και για να καμιά φορά, τι να παίξω, λέω. Όχι με τρελάνες προτάσεις, να ξέρουμε γιατί λέμε. Αλλά να παίξεις τι, πώς. Ο καθένας με το μικρόφωνο του. Παιδί μου, θα μπορούσε να είστε. Εγώ είμαι ο. Ναι, εγώ με εγώ τόσα χρόνια στην επίδαυρο δεν έχω κάνει αυτό, έτσι. Μην το πάτε στην επίδαυρο, έχω εντολή να πω τι έχω κάνει στην επίδαυρο. Και από ποιον. Από τα παιδιά. Όχι από τη γυναίκα μου αυτή τη φορά. Γιατί. Όχι, πλάκα κάνω. Εντάξει, εντάξει. Όχι, το λέω. Ναι. Εντάξει, έχω παίξει πολλές φορές στην επίδαυρο. Ναι. Θέλω να πω ότι σε βλέπει και ο άλλος, έχει ένα άλλο ειδικό βάρος αν ηθοποιός. Γιατί στην Ελλάδα αυτό είναι. Το βάρος όμως πρέπει να ακολουθείται και από κάποια ανάλογη γνώση. Οπότε και τη γνώση εσείς... εγώ την έχω πάρει παίζοντας με όλα αυτά τα κείμενα. Ναι, ναι. Έχοντας ανθρώπους δίπλα μου που το συζητάγαμε. Ναι. Έναν τρόπο αλφα ζωής, δεν ξέρω να μετράει πια. Δηλαδή. Το πώς θα ζήσεις, το πώς θα κάνεις, το πώς θα σταθείς μέσα σε αυτούς τους χώρους. Δεν μπορώ να διανοηθώ εγώ με θύσια και ποτά όταν έχεις να κάνεις μια παράσταση αρχαίου δράματος. Δεν σου φταίει τίποτα ο άλλος. Ναι. Και τότε συνέβαιναν αυτά. Όχι πολύ. Είχαμε μάθει αλλιώς. Ναι. Στη σχολή, τουλάχιστον μιλάω τώρα για μας. Τώρα δεν ξέρω, ναι, για εσάς. Μιλάω, ναι, για μας. Θέλω... Ναι. Μπορεί να πίνανε, μπορεί να κάνανε, δεν ξέρω τι γινόταν, αλλά το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Εγώ ξέρω ότι η Παξίνο δεν έπαινε ποτέ. Η Βάση Μανολή δεν έπαινε ποτέ. Η Μέρια Ερών δεν έπαινε ποτέ. Η Αντιγόνη Βαλάκου ποτέ στην παράσταση. Ποτέ, 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 ποτέ. Δηλαδή δεν είχαμε τέτοιου είδους. Ναι. Ήταν το παράδειγμα, ας το πούμε έτσι. Ναι. Εμένα ο συνδυασμός μου ήταν πάντα μεταξύ των δύο, Κατράκης και Μηνωτής. Ο ένας το ένστικτο και ο άλλος, ναι, η γνώση. Ναι, ναι. Έχει σημασία, δηλαδή αυτό δεν καταλαβαίνω, ο τρόπος ζωής, όχι το να είσαι πειθαρχημένος την εποχή που παίζεις, τέλος πάντων, αλλά γενικά ο τρόπος ζωής επηρεάζει. Πάρα πολύ, εγώ πιστεύω. Δηλαδή το να είσαι, να ζεις μια πάρα πολύ πλούσια ζωή, ας πούμε. Δεν λέω να ζεις αγκαλόγερος. Όταν μιλάω τώρα, καθόλου. Όχι ασκητική ζωή. Σε όλα τα επίπεδα. Κατανοώ. Σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και το χώρο, πρέπει να το σέβεσαι όπως σέβεσαι τον έρωτα, την αγάπη, πώς να σας το πω. Το σέβεσαι το χώρο. Δεν πάει να πει είμαι καλό. Το χειρότερο που μπορεί να πάει είναι αυτό. Να συνειδητοποιήσουμε λίγο την επίδαυρο, λίγο μουσιακά. Όχι, λέω, αν είναι μουσιακό Δεν λέω γενικά. Γιατί... Όχι, εγώ δεν λέω γενικά. Λέω γενικά. Για την επίδαυρο. Ναι, μουσιακά, ναι, την αντιμετωπίζουμε τώρα πια. Δεν μου λέει τίποτα αυτή τη στιγμή το να βάζουν μικρόφωνα. Έχει γίνει μουσιακό αυτό το φαινόμενο. Ναι, ναι. Έχει καταστραφεί ο λόγος. Έχει καταντήσει και το λέω και θα το ξαναλέω από ορχήστρα πίστα η επίδαυρο. Όπου καθένα παίρνει το μικρόφωνο του και λέει το τραγούδι του. Μιλάω για την επίδαυρο. Έξω, ναι, μπορεί, ναι, να παίξει. Ναι. Αλλά η επίδαυρο είναι κατά κάποιο τρόπο ένας χώρος όπου παίζονται τα μεγάλα παιχνίδια. Είσαι έτοιμος να το κάνεις. Από σκέψη, από μυαλό, από δύναμη, από ενέργεια. Ναι, ναι. Άμα είσαι, εγώ παίζαμε σε 14.000 κόσμο. Γιατί να είμαι. Τόσο πηγαίνανε. Ναι, ναι, ναι. Γιατί να είμαι εγώ απέναντι στον άλλον που έρχεται να με δει. Δεν θα πληρώνει το εισιτήριο κλπ. Έρχεται να δει κάτι. Γιατί εγώ να μην είμαι αντάξιος αυτής της προσφοράς που μου κάνει εμένα με δει. Έτσι το θεωρώ. Άρα δηλαδή και ο τρόπος ζωής πρέπει να είναι ανάλογος με αυτό που παίζεις. Αν σας δίνω κρέας να τρώτε συνέχεια, θα γίνετε άγριος. Λοιπόν, όταν τροφοδοτείσαι συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια με τέτοια πράγματα, το μυαλό παίρνει άλλες σκέψεις. Ωραία, το δέχομαι, το ακούω, το σέβομαι, είναι και αυτό εσείς μια άποψη. Εσείς προσαρμόζεστε, λέτε. Η επίδαυρος, γιατί κρατώντας τις βασικές αρχές. Η επίδαυρος. Με ποια στοιχεία. Λέω. Φαίνεται, ακούγεται το κείμενο. Όταν ένας σκηνοθέτης λέει ότι εγώ ανεβάζω την Ηλέκτρα π.χ., αλλά δεν το έχω διαβάσει το έργο.
Πώς γίνεται να το έχει διαβάσει και να τον έβαζε. Που δεν έχω την παράσταση. Έχει ακουστεί και αυτό. Εντάξει, ναι. Θα το αποδομήσω. Θα το αποδομήσω, ναι. Έχει γράψει ένα βιβλίο ο Τάσος ο Λιγνάδης, Το Ζώο και το Τέρας. Οποιαδήποτε παρέμβαση σε ένα όμορφο πλάσμα, είτε αυτό είναι ερινόκερος, είτε είναι όμορφη γυναίκα, είτε είναι άλογο, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, ναι. Εάν προσθέσεις κάτι πέρα από τη φύση του, γίνεται τέρας. Φοβάμαι ότι αυτή είναι η στιγμή και γι' αυτό έβαλα, σας λέω, τα ερωτήματα. Ναι, ναι. Δίνουμε απαντήσεις. Αυτή είναι μια άλλη άποψη. Υπάρχει και άλλη άποψη που κάπως δεν το αντιμετωπίζουμε μουσιακά ένα πράγμα. Τι θα πει μουσιακό. Θέλω να πω ότι έχουμε την περιθώρια να το βελτιώσουμε. Για ποιο λόγο. Για το βελτιώσει. Δοθήκαν απαντήσεις. Συγγνώμη, το βελτιώσει. Συγγνώμη. Δοθήκαν απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτει. Το αρχαίο δράμα, το κλασικό δράμα, Σέξπιρ κλπ. Καμία απάντηση. Μα αυτές είναι υπαρξιακές. Α, μπράβο. Άρα. Απάντηση δεν υπάρχει. Αν δινόντουσαν οι απαντήσεις, θα έπληται η ανθρωπότητα. Λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Θέτεις ερωτήματα. Γιατί αυτά τα ερωτήματα είναι σημαντικά. Λες εσύ τώρα με τα καινούργια, λες, κοίταξε, αυτό είναι το σωστό. Όταν στις Τροάδες, από ένα παράδειγμα, ναι, ναι. Υπάρχει ένα κορμάκι ενός παιδιού, το οποίο του αστιάνακτου, το φέρνουν νεκρό. Ναι, ναι. Και είναι τρομερός ο θρύνος, ναι, ναι. Σε κάβεις. Τι μου βάζεις, βρε παιδάκι μου, βομβαρδισμούς, κατακερματισμένα πτώματα, εκείνο. Χάνεται η ουσία. Εμένα αυτό είναι. Για να το πάμε στη νέα εποχή, γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό λέω, ναι. Ναι, καταλαβαίνουμε όλοι το συνειρμό, ναι. Έτσι είναι. Ποια είναι τα κείμενα αυτά. Γιατί να αλλάξω τη θέση του ενός να το πάω από το άλλο. Μου λέει ο άλλος, λέω, γιατί έβαλες παιδάκι μου ποίηματα, λέω, μέσα στον Ευρυπίδη ή στον Ισχύλο. Έλεγε να το καταλάβει ο κόσμος καλύτερα. Βρε, ο κόσμος το καταλαβαίνει, τόσα χρόνια το καταλάβαινε. Αντέχουν όμως τα κείμενα. Ωραία, μια τελευταία ερώτηση. Να τα αλλάξουμε, ναι. Τα κείμενα εκεί. Ωραία, ναι.